Έπειτα από μια μεγάλη επιτυχία, ένα θετικό αποτέλεσμα όπως αυτό με την Δυναμό Μίνσκ, όλοι στέκονται στους επιθετικούς, αυτούς που βάζουν τα γκολ, που δημιουργούν. Η επιτυχία όμως περνάει από το κέντρο εκεί που αγωνίζεσαι εσύ. Η αλήθεια αυτή είναι ότι ξεκινήσαμε το δεξί στους ομίλους του Europa League. Ένα καλό αποτέλεσμα. Μας έκανε όλους χαρούμενους. Τώρα για την ερώτηση, σίγουρα όταν σκοράρουν η ομάδα, ειδικά όταν βάζει πολλά γκολ, 6 γκολ, η προσοχή όλων επικεντρώνεται εκεί. Εντάξει, από την πλευρά μου, εγώ κάνω αυτό που κάνω πάντα, τη δουλειά μου μέσα στο γήπεδο. Το χαρακτηριστικό των αμυντικών χαφ είναι ότι κάνουν πολλή δουλειά η οποία δεν είναι εύκολα διακριτή από τον κόσμο που παρατηρεί. Το ίδιο χαμηλών τόνο όσο μέσα στο γήπεδο είσαι και εκτός. Έγινε αμυντικό χαφ λόγω χαρακτήρα ή ο χαρακτήρας διαμορφώθηκε από τη θέση σου? Εντάξει, νομίζω ο χαρακτήρας μου είναι κάτι ξέχωρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Το γιατί επέλεξα αυτή τη θέση. Νομίζω από μικρός μου άρεσε εκεί γενικά να είμαι συνέχεια σε επαφή με την μπάλα και να διευθύνω να πω ή να όσο μπορώ να οργανώνω το παιχνίδι. Αυτό μου άρεσε από μικρός, οπότε και ακολούθησα αυτόν τον δρόμο. Τώρα ο χαρακτήρας μου μάλλον οφείλεται σε άλλα πράγματα. Τι σε οπλίζει με αυτή την ηρεμία που βγάζεις και στο γήπεδο και εκτός? Δεν είναι κάτι που με οπλίζει. Νομίζω έτσι σαν χαρακτήρας είμαι. Στο γήπεδο προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, έτσι έχω μάθει να κάνω. Και αυτό είναι και ο χαρακτήρας μου εκτός παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι είναι απόρρια κάτι συγκεκριμένο. Το γεγονός ότι η σημασία της παρουσίας σου μέσα στο γήπεδο φάνηκε όσο όταν έφυγες από τον ΠΑΟΚ και πήγες στην Kayserispor, τι σημαίνει για σένα? Σίγουρα όταν εκτιμάνε τη δουλειά σου, σε ικανοποιεί. Αυτό είναι σίγουρα με χαροποιεί και μου αρέσει. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να κρίνω εγώ κατά πόσο λείπω στην ομάδα ή βοηθάω την ομάδα. Εγώ κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτό το βλέπει κάθε μέρα ο κάθε προπονητής που είναι στην ομάδα και το εκτιμάει ή όχι, και ο κόσμος σίγουρα από την κερκίδα και από την τηλεόραση. Εγώ, όπως είπα, κάνω το καλύτερο που μπορώ. Τι διαφορετικό βρήκες στην ομάδα μετά το γυρισμό σου? Εντάξει, αυτό είναι και μια απλή εικόνα εμφανές. Έχει αλλάξει η ομάδα αρκετά. Φύγανε πάρα πολλοί παίχτες. Κυρίως είμαστε μια νέα ομάδα και σε ηλικία πλέον. Αυτό έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Θα κοιτάξουμε τα αρνητικά. Σίγουρα αν υπάρχουν νεαροί παίχτες στην ομάδα και σε ηλικία αλλά και σε χρόνο που είναι στην ομάδα, χρειάζεται κάποιος χρόνος να δέσει η ομάδα. Ίσως θα υστερήσουμε σε θέματα ίσως εμπειρίας ή διαχείρισης κάποιων παιχνιδιών. Αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον. Ελπίζω με τα αρνητικά αυτά να τα εξαλείψουμε και να πορευτούμε με τα θετικά, τα οποία είναι σίγουρα ο ενθουσιασμός, ίσως η άγνοια κινδύνου που μπορεί να έχουν κάποια παιδιά που είναι νεαρά σε ηλικία. Και θα κοιτάξουμε τα θετικά να τα αυξήσουμε και να βαδίσουμε πάνω σε αυτά. Την περασμένη σεζόν ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, έπειτα από επίσης ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι που πήγε καλά, αυτό με τη Σάλκε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Πιστεύεις ότι αυτή τη φορά η ομάδα είναι έτοιμη να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ή κινδυνεύει να την πατήσει όπως και την περασμένη σεζόν? Εντάξει, αναφίβολα πρόκειται για μια δύσκολη έδρα. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο το αυριανό με εναντίον του Πανετολικού. Αν συγκρίνουν τις δύο καταστάσεις, νομίζω πέρσι ήταν πιο σημαντικό το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν ένα κομβικό παιχνίδι και θα ήταν μια ιστορική στιγμή για την ομάδα να μπει στο ομίλου του Champions League. Οπότε τότε ίσως το μυαλό όλο να μην ήταν τόσο πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά πιο πολύ στο ευρωπαϊκό. Τώρα αφήσαμε πίσω μας ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, αλλά ομίλου. Δεν ήταν τόσο κομβική σημασία. Οπότε πάμε συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι αύριο στο Αγρίνιο. Και κάτι τελευταίο. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού με τη Μίνσκ, είδαμε να αγωνίζεσαι στο κέντρο της άμυνας. Είναι κάτι το οποίο έτυχε ή κάτι το οποίο δουλεύεται και μπορεί να το δούμε στο μέλλον? Έγινε κυρίως για λόγο ξεκούρασης, να γυρίσω πίσω για να πάρω κάποιες ανάσεις, γιατί το παιχνίδι είχαμε κερδίσει ουσιαστικά. Οπότε έγινε κυρίως για λόγο ξεκούρασης. Δεν νομίζω να καθιερωθεί, δεν ξέρω. Δεν είναι η δουλειά μου, αλλά δεν νομίζω. Ήταν απλά μια κίνηση έτσι τακτικής για μερικά λεπτά.